αποκλεισμό της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε σήμερα η μετά Αχαΐας, η ΕΚΠΙΖΟ, το Σωματείο Ανέργων αλλά και άλλες συλλογικότητες, ζητώντας απεξάρτηση από τους μνημονιακούς νόμους. Καλούμε την κυβέρνηση να μην υιοθετήσει τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές, να προστατέψει και να αφήσει τα κριτήρια για την πρώτη κατοικία εκεί που είναι, μέχρι την τελική κατάργηση του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Είμαστε εδώ, κινητοποιούμαστε συμβολικά απέναντι στους πληστηριασμούς και απέναντι στις κατασχέσεις και εξώσεις. Η πρώτη κατοικία και γενικώς η κατοικία πρέπει να προστατευτεί. Κανένα σπίτι δεν πρέπει να περάσει στα χέρια τραπεζίτη. Πάνω από τις τράπεζες, τα νούμερα και τα κέρδη πρέπει να είναι οι ανθρώπινες ζωές και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και του κάθε Έλληνα και κάθε πολίτη αυτής της χώρας και εργαζόμενου στη στέγη. Όπως αναφέρουν οι συγκεντρωμένοι, αντιδρούν στα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν τα λαϊκά στρώματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυρίας Πετρούλας που απειλείται να μείνει χωρίς στέγη. Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας διώκομαι τώρα, 5 χρόνια άνεργη, δεν έχω, 45 χρονών, δεν έχω βρει δουλειά και ούτε πρόκειται σε αυτή την ηλικία να βρω και βρίσκομαι μπροστά στο πρόβλημα να βρεθώ έξω στο δρόμο με το παιδί μου. Είναι απαράδεκτο. Όπως υποστηρίζουν, διεκδικούν κοινωνική δικαιοσύνη.